Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Πέμπτη σήμερα 18 Φεβρουαρίου και ξεκινάει αμέσως τώρα το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του TV Ροδόπη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Προϊόντα παντοπολίου, φρούτα και κρέας περιλάμβανε η δεύτερη διανομή, η οποία πραγματοποιήθηκε για το 2021 για τους δικαιούχους του ΤΕΒΑΜ. Ο Αντιδήμαρχος Κοινωνικών Θεμάτων και Αλληλεγγύης του Δήμου Κομοτηνής Ιωάννης Μουρτίδης μίλησε για την διανομή, τους δικαιούχους, καθώς εξήγησε και γιατί δεν δόθηκε το κρέας πριν από τις γιορτές Χριστουγέννων. Με δεύτερη διανομή δόθηκαν στους δικαιούχους του ΤΕΒΑ τα προϊόντα παντοπουλίου, φρούτα και κρέατα που ήταν να δοθούν πριν τις γιορτές των Χριστουγέννων. Η διανομή άρχισε από χθες και θα ολοκληρωθεί αύριο Παρασκευή και γίνεται με τήρηση όλων των υγειονομικών μέτρων. Εξήγηση γιατί δεν δόθηκαν πριν τις γιορτές τα προϊόντα αυτά έδωσε ο Αντιδήμαρχος Κοινωνικών Θεμάτων Ιωάννης Μουρτίδης, που ευχαρίστησε και τους εθελοντές που συμβάλλουν στο έργο τους. Η δεύτερη διανομή που γίνεται μέσα στο καινούργιο χρόνο. Και ήταν μία δέσμευση της Δημοτικής Αρχής ότι όλα τα προϊόντα τα οποία ήταν να μοιραστούν για την περίοδο των Χριστουγέννων λόγω της πανδημίας, λόγω της λειτουργικότητας που απαιτεί το ΤΕΒΑ, δεν μπορέσαμε να πραγματοποιήσουμε αυτή τη διανομή. Έτσι λοιπόν, κρατάμε την υπόσχεσή μας και έχουμε ξεκινήσει αυτή τη διανομή, η οποία μπορώ να πω ότι θα καλύψει σε μεγάλο χρονικό διάστημα τη σύντηση στην οικογένεια και όχι μόνο στο φαγητό, αλλά και γενικά για τα είδη υγιεινής. Μπορώ να πω ότι η διανομή γίνεται ομαλά, υπάρχει όμως κάποιος σχετικός χρόνος αναμονής που πιστεύω ότι είναι λογικός, διότι τα προϊόντα τα οποία μοιράζονται είναι στο σύνολο 6 ιδέματα για όλους τους δημότες. Εχθές είχαμε μία εικόνα η οποία πέρασαν 630 δικαιούχοι και παραλάβανε γύρω στις 3.780 σακούλες δέματα όπως θέλουν να τα χαρακτηρίσουν. Εδώ θα πρέπει να πω και να τονίσω ότι ο Δήμος Κομοτηνής και η Διεύθυνση Κοινωνικών Θεμάτων καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια και η αναμονή των δημοτών, των δικαιούχων να μην είναι μεγάλη, αλλά και από την πλευρά των τμήματων της Διεύθυνσης καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια. Και για άλλη μια φορά να ευχαριστήσω όλους αυτούς τους εθελοντές, τα τμήματα της κοινωνικής διοίκησης, τον Ερυθρό Σταυρό, την ελληνική αστυνομία μας, η οποία και εκείνη εχθές και σήμερα περνάει κατά τακτικά διαστήματα και παρακολουθεί την κίνηση. Πιστεύω ότι χρειάζεται όλη αυτή την τροφοδοσία ο Δημότης. Γνωρίζουμε ότι οι ανάγκες των Δημοτών μας είναι μεγάλες και εμείς με τη σειρά μας προσπαθούμε να είμαστε πιο συνεπείς και ό,τι μπορούμε να προσφέρουμε περισσότερο στον κάθε Δημότη μας, στον κάθε συμπολίτη μας, φυσικά μέσα στα όρια αυτοί που το δικαιούνται. Εδώ θα πρέπει να πω, να προσθέσω μάλλον, ότι για τα άτομα τα οποία δεν μπορούν να έρθουν να παραλάβουν το δέμα, υπάρχει το τμήμα βοήθειας στο σπίτι και θα μεταφέρει όλα τα δέματα στο σπίτι το οποίο μένουν. Άλλο χαρακτηριστικό για αυτήν εδώ την περίπτωση είναι ότι το χρονικό διάστημα το οποίο γίνεται η διανομή είναι ένα τριήμερο και αυτό το τονίζω διότι υπάρχει και ένα σχετικό ρεπορτάζ ότι θα μπορούσαμε να κάνουμε τη διανομή αυτή των κρεάτων και την περίοδο πριν το Χριστουγέννου. Δυστυχώς όμως θα πρέπει να τονίσω και το επαναλαμβάνω για άλλη μία φορά, δεν μπορούσε να γίνει λόγω της πανδημίας και φαντάζεστε αυτόν εδώ τον κόσμο που έρχεται να πάρει τα τρόφιμα, να ήταν στην αναμονή και να δημιουργηθεί κάτι επιπλέον από τις ασθένειες που είχαμε. Και έχουμε τον κορονοϊό.
Έτσι λοιπόν τονίζω ότι όταν υπάρχει διανομή το κρέατος είναι πολύ περιορισμένος ο χρόνος ώστε να γίνει η διανομή του κρέατος. Γι' αυτό και λοιπόν στην πρώτη μας διανομή μέσα στον καινούργιο χρόνο κοιτάξαμε να μεράσουμε τα τρόφιμα τα οποία ήταν μεγάλης διάρκειας και δεν είχαν μέσα το κρέας. Ευελπιστούμε να γινόμαστε κάθε φορά και καλύτεροι, καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια και για το προσωπικό το οποίο έχουμε, αλλά καθώς επίσης και για τους ίδιους τους δημότες μας. Επιτάπητος στέθηκαν τα ζητήματα που αντιμετωπίζουν οι καπνοπαραγωγοί στη Θράκη σε συνάντηση που πραγματοποιήθηκε μεταξύ του Προέδρου και του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινοπραξίας Καπνοπαραγωγών Θράκης με τον βουλευτή Ροδόψου ΣΥΡΙΖΑ Δημήτρη Χαρίτου και την συντονίστρια της Νομαρχιακής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ Αγγελική Κουγιουμτσόγλου. Πάμε να δούμε τι δήλωσαν μετά το πέρας της συνάντησης. Αρρωγός και συμπαραστάτης στα προβλήματά τους, δήλωσε ο βουλευτής Ροδόπης Δημήτρης Χαρίτου μετά τη συνάντηση που είχε με το Διοικητικό Συμβούλιο των Καπνοπαραγωγών μαζί με τη συντονίστρια της Νομαρχιακής Επιτροπής Ροδόπης του ΣΥΡΙΖΑ, Αγγελική Κογιουμτζόγλου, με στόχο να ενημερωθεί εκτενέστερα για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν. Ήταν μαζί με την Αγγελική την Κογιουμτζόγλου τον συνεταιρισμό της κοινοπαραξίας των καπνοπαραγωγών. Μας ενημέρωσαν αναλυτικά για την κατάσταση όπως εξελίσσεται σήμερα. Η αλήθεια, έχω γνώση πλήρη και του βάθους και της έκτασης των προβλημάτων που βιώνουν σήμερα με δραματικό τρόπο οι καπνοπαραγωγοί. Όπως εξελίσσονται όλα τα πράγματα, είμαστε σε ένα πολύ κρίσιμο σημείο. Ο κόμπος έχει φτάσει στο χτένι. Η χρονιά φαίνεται είναι καθοριστική για το αν ή θα υπάρξει στήριξη στην καλλιέργεια, ενώ οικονομική, ή οδηγούμαστε σε μια φθήνουσα πορεία που ουσιαστικά οδηγεί στην συρρήκνωση και την εξαφάνιση της καπνοκαλλιέργειας, με ό,τι αυτό συνεπάγεται και για την τοπική οικονομία. Από τη συζήτηση ενημερωθήκαμε ότι οι τιμές, όπως στις αγοροπολισίες που είναι ακόμα σε εξέλιξη, έχουν δοθεί στους καπνοπαραγωγούς, δεν ανταποκρίνονται στις ανάγκες, είναι εκτός πραγματικότητας, αδυνατούν όχι μόνο να δώσουν ένα εισόδημα επιβίωσης ή να καλύψουν τις ανάγκες του ΕΦΚΑ και του ΕΛΓΑ, αλλά ούτε δεν μπορούν να καλύψουν το κόστος παραγωγής των καπνοπαραγωγών. Και βέβαια ενημερωθήκαμε ότι τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του φετινού καπνού είναι τέτοια που δεν δικαιολογούν τέτοια μείωση των τιμών εκ μέρους των εταιριών μεταποίησης του καπνού. Και επιτέλους πρέπει και οι εταιρείες αυτές να αναλάβουν και αυτές την ευθύνη και το βάρος που τους αναλογεί, έτσι ώστε να στηριχθεί η καπνοκαλλιέργεια. Γιατί όπως φαίνεται δεν μπορούν πλέον να το σηκώσουν μόνο στους ώμους τους οι καπνοπαραγωγοί, αν θέλουν να υπάρχει καλλιέργεια και αν θέλουν να έχει όχι μόνο παρόν αλλά και μέλλον. Άκουσα με πολύ προσοχή τα αιτήματα, τις αγωνίες όλων των μελών της διοίκησης που συναντηθήκαμε πριν λίγο. Δεν σας κρύβω, έχω θέσει πολλές φορές το θέμα του καπνού και τα αιτήματα με ομιλίες μου στην Ολομέλεια της Βουλής. Φαίνεται πως υπάρχει ανάγκη να ακουστεί με μεγαλύτερη δυναμική τα μεγάλα προβλήματα της καπνοκαλλιέργειας, γιατί μέχρι σήμερα κυβερνώντες της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας μάλλον δεν υδρώνει ταυτή τους για το ποια θα είναι η τύχη και η πορεία της καπνοκαλλιέργειας. Το λέω αυτό γιατί είπα και στην κοινοπραξία η σοβαρότητα της κατάστασης, το μέγεθος των προβλημάτων που οδηγούν στην συρρήκνωση πλέον και εξαφάνιση της καλλιέργειας. Αυτό το βάρος δεν μπορούν πλέον να το σηκώσουν μόνοι τους στους δικούς τους ώμους ο συνεταιρισμός και η κοινοπραξία. Πρέπει να βάλουν πλάτη όλοι
οι αυτοδιοικητικοί, οι παραγωγικοί φορείς της περιοχής. Και εγώ εξέφρασα την ετοιμότητα, τη διαθεσιμότητά μου να είμαι δίπλα ρογός σε όλους, έτσι ώστε να ακουστεί ακόμα πιο δυνατά η φωνή, τα αιτήματα, οι αγωνίες των καπνοπαραγωγών στην Αθήνα. Για να υπάρξει άμεση οικονομική στήριξη της καλλιέργειας, για να μπορεί να υπάρξει και αύριο, να υπάρξει προοπτική και μέλλον για την καλλιέργεια. Τους ευχαρίστησα και θέλω για άλλη μια φορά να τους ευχαριστήσω και να ξέρουν θα είμαι αρρωγός δίπλα τους σε κάθε πρωτοβουλία και κάθε προσπάθεια που θα κάνουν. Τον βουλευτή και τη συντονίστρια ευχαρίστησε ο πρόεδρος της Κοινοπραξίας Καπνοπαραγωγών Ροδόπης, Εσάτ Χουσέιν, για τη συνάντηση που είχαν και τις δεσμεύσεις τους. Ενώ τόνισε ότι επειδή τίθεται θέμα επιβίωσης των καπνοπαραγωγών, θα συνεχιστούν οι συναντήσεις και με άλλους φορείς. Καταρχάς, το γνωρίζω το συνεταιρισμό καπνοπαραγωγών. Σήμερα μας επισκεφτήκε ο βουλευτής Σύρης Ζαχαρίτου μαζί με τον συντονιστή Αγγελική. Τους εξηγήσαμε τα προβλήματα που είναι γνωστά. Έχουμε στείλει πολλές επιστολές και στον Χαρίτο, γι' αυτό το γνωρίζει πολύ καλά. Πάντως πρέπει να σε ακούσει και η πολιτεία. Με αυτό το πολιτική δεν προχωράει η πρωτογενής δομέα και το καπνό. Για σκεφτείτε, 7.640 μέλη έχουμε. Εφέτος μόνο περίπου 6.000 είναι ενεργοί που καλλιεργήσαν τα καπνά. Μειωμένη γύρω στα 1,5 εκατομμύρια κιλά. Κάθε μέρα χειροτερεύει. Ο βουλευτής μας έδωσε λόγο. Θα μιλήσουμε και τους δημάρχους και με τις άλλες βουλευτές. Θα κατεβούμε στον Υπουργείο πρώτη λίγο να μαλακώσει αυτό το πανδημία. Θα εξηγήσουμε, διότι μετά αργά είναι. Ήδη από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από τις Βρυξέλλες, για τον 23, πέρασε όλα τα προϊόντα συνδεδεμένη, χωρίς ονόματα που αναφέρονται, από την πατρίδα μας δεν δώσαν ούτε ένα ψήφους. Τον είπα και στον βουλευτή, αλλά οι άλλοι κράτη ψηφίσανε για να γίνουν συνδεδεμένοι. Τουλάχιστον να κάνουν το 23 συνδεδεμένοι να γίνουν για να συντήσουν τα οικογένειά τους. Για να καθίσουμε, για να συζητήσουμε μία ώρα έχουμε μεγάλα προβλήματα. Ήδη με την Κεντρική Κλαδική Ένωση Καπνοπαραγωγών, με τον πρόεδρο Γιορδανίδη, μίλησα και σήμερα πάλι. Την άλλη εβδομάδα νομίζω ότι έχουμε τηλεδιάσκεψη και έχουμε αναλάβει το UNITAP εμείς σαν Ελλάδα. Είναι πρόεδρος μας, είναι πρόεδρος των UNITAP. UNITAP ξέρετε τι είναι, Ένωση Καπνοπαραγωγών Ευρώπης. Προσπαθούμε κάθε μέρα να κάνουμε το καλύτερο, αλλά όπως πάει η πολιτεία δεν μας ακούει, τα λέει τα πολλά, στο τέλος μηδέν. Εσείς στείλατε στον Υπουργό μια επιστολή? Τρεις φορές. Πήγαμε επιστολή, τώρα στείλαμε κάθε μήνα το στέλνουμε. Μία φορά... Απάντηση. Απάντηση δεν πήραμε. Μία φορά εμείς το στέλνουμε, μία φορά στέλνει την καπνική, στέλνει και από τους αίρες που από το προσκόστα. Συνεχιζόμαστε δηλαδή, για να καταλάβει, δίπλα σου είναι. Για να καταλάβει η πολιτεία. Αλλά μέχρι τη στιγμή δεν πήραμε απάντηση από κανέναν. Σήμερα το πρωί μίλησα με τον Ιορδανίδη, με τον καπνική, και λέει δεν πήραμε απάντηση. Μου είπαν λέει ότι είναι πολύ κρύο, έχει χιόνι, ξέρω εγώ. Την άλλη εβδομάδα νομίζω ότι θα έχουμε τηλεδιάσκεψη με τον καινούριο Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης με τον Λιβανό. Θα το δούμε. Μας είπαν μέχρι σήμερα περνάει 2 χρόνια, πολλά. Μόνο 100 ευρώ πήραμε και κραμάσαμε πάνω τότε που είχαμε μεγάλη ζημιά. Και ΔΑΟΚ πέρασε, όλοι το γνωρίζουν και η πολιτεία. Ό,τι μας ζητήσανε, τους δώσαμε. Έλεγα, όλοι το γνωρίζουν πολύ καλά. Αλλά με 100 ευρώ το πήραμε που ήταν να πάρουμε 300, κρεμάσαμε για να τα δούμε. Ξανά δεν πήραμε τίποτα. Ο εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Δ. Αλέξης Πολίτης, συμμετείχε στην διαβούλευση του κοινού επιχειρησιακού προγράμματος Interact Next Black Sea, το οποίο διεξήχθη διαδικτυακά την 5η 11 Φεβρουαρίου. Για να συζητήσουμε για το πρόγραμμα αυτό, έχουμε καλέσει κοντά μας τον κύριο Αλέξη Πολίτη, εντεταλμένο Σύμβουλο των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων της Περιφέρειάς μας, αντιπρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης. Κύριε Πολίτη, να σας καλησπέρισουμε. Καλησπέρα κύριε Πασχαλίδη, την όμορφη Καβάλα. Να ξεκινήσουμε τη συζήτησή μας αναφερόμενοι στην συμμετοχή σας στην διαβούλευση του επιχειρησιακού αυτού προγράμματος, να αναφερθούμε στο τι αφορά ακριβώς το πρόγραμμα αυτό, καθώς και τις θεματικές ενότητες, τις οποίες συζητήθηκαν στην τηλεδιάσκεψη που πραγματοποιήθηκε.
Βεβαίως. Αρχικά να πούμε για να καταλαβαίνει και ο κόσμος, γιατί το λέω διαρκώς εγώ αυτό, ότι τα ευρωπαϊκά προγράμματα είναι ένας κόσμος ο οποίος δεν είναι γνωστός στο ευρύ κοινό, αλλά σε ένα πολύ συγκεκριμένο κοινό. Οπότε για να καταλαβαίνει ο κόσμος, το λέω ενδεικτικά ότι υπάρχουν, κυρία Πασχαλίδου, τα προγράμματα ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας, τα γνωστά σε όλους, Interreg. Αυτά τα προγράμματα έχουν συγκεκριμένους στόχους, είναι επί της ουσίας πιλωτικά καινοτόμα έργα, δηλαδή να μην τα μπερδεύουμε, να μην τα συγχαιούμε με τα προγράμματα ΕΣΠΑ, γιατί συχνά γίνεται αυτό το μπέρδεμα ή αυτή, αν θέλετε, η παρεξήγηση των εννοιών. Τα οποία προγράμματα ΕΣΠΑ είναι κυρίως προγράμματα έργα υποδομής. Επίσης, μια άλλη σπουδαία διαφορά μεταξύ ευρωπαϊκών προγραμμάτων και προγραμμάτων ΕΣΠΑ είναι ότι τα μεν ευρωπαϊκά προγράμματα προαπαιτούν συνεργασίες, διακρατικές συνέργειες δηλαδή, ενώ τα προγράμματα ΕΣΠΑ υλοποιούνται από έναν φορέα, έναν τελικό δικαιούχο. Το λέω έτσι για την εισαγωγή, ας πούμε, και να καταλαβαίνει και ο κόσμος τι λέμε. Μάλιστα. Τα The Interreg, ένα εκ των οποίων ήταν και το εχθέσινό, διακρίνονται σε διασυνοριακά, όπως το γνωστό σε όλους, Ελλάδα, Βουλγαρία, όπως και αυτό της Λεκάνης, της Μαύρης Θάλασσας, και τα διακρατικά. Τα διακρατικά είναι προγράμματα στα οποία δεν απαιτείται η γυτνίαση μεταξύ των κρατών, όπως συμβαίνει στα διασυνοριακά. Τώρα πάμε σε αυτό που με ρωτήσατε για την χθεσινή επιτροπή παρακολούθηση, να το πω έτσι, αυτό τη διαβούλευση που είχαμε. Έγινε διαδικτυακά, σαφέστατα, λόγω του κορονοϊού. Δυστυχώς δεν έχουμε αυτή την ευκαιρία να βρεθούμε, να συμβρεθούμε με τους εταίρους μας, να συμβρεθούμε με τους εκπροσώπους φορέων κρατών και επιτετραμένους διαφόρων κρατών από όλη την Ευρώπη. Δυστυχώς γίνεται υβριδικά, με όλες τις, αν θέλετε, με όλες τις ατέλειες που έχει μια υβριδική διαδικασία, μια διαδικτυακή διαδικασία. Ωστόσο, έγινε αυτό η διαβούλευση για το Interreg Next Black Sea, δηλαδή μιλάμε για το Interreg της Λεκάνης, της Μαύρης Θάλασσας. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα, κυρία Πασχαλίδου, είχε χρηματοδοτηθεί για την προγραμματική περίοδο 14 με 20 από την Ευρωπαϊκή Ένωση με περίπου 54 εκατομμύρια ευρώ. Και οι άξονες οι οποίοι είχαν χαραχθεί για την τότε προγραμματική περίοδο αφορούσαν την επιχειρηματικότητα, τις συνεργικές δράσεις στον τουρισμό και τον πολιτισμό, την προστασία του περιβάλλοντος και την μείωση των θαλάσσιων αποβλήτων. Αυτά για την προηγούμενη προγραμματική. Εμείς καταθέσαμε τις απόψεις μας χθες. Χαράχθηκαν οι στρατηγικοί, αν θέλετε, άξονες και πυλώνες στους οποίους θα ποντάρει το επόμενο Interreg Next Black Sea. Και αυτή δεν είναι άλλη, πρώτον, από την εξυπνότερη Ευρώπη. Θα χρηματοδοτηθεί, θέλω να πιστεύω, γενναία όλη η καινοτομία και όλη η νεοφυής επιχειρηματικότητα σε όλες τις εκφάνσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εν συνεχεία έχουμε την κοινωνικότερη Ευρώπη. Θα έχουμε δράσεις που αφορούν την κοινωνική επιχείρηση και όχι μόνο, την καταπολέμηση της φτώχειας, της ανεργίας. Η πιο πράσινη Ευρώπη είναι ένας στόχος, Green Europe, όπως λέμε συχνά. Είναι ένας τεράστιος στόχος που έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση και νομίζω ότι είναι και ένας απόλυτος στόχος. Και από εκεί πέρα, ο τέταρτος άξονας ήταν και είναι η καλύτερη κυβερνητική συνεργασία στην Ευρώπη και δει συγκεκριμένες περιοχές που αφορούν την Μαύρη Θάλασσα. Αυτά εν ολίγης, και από εκεί πέρα για την ιστορία το λέω, και αν θέλετε μπορείτε να με ρωτήσετε κιόλας, ότι η περιφέρειά μας ήδη τρέχει ένα πρόγραμμα Interreg τέτοιου τύπου, το γνωστό DASIAT, το οποίο δυστυχώς λόγω του κορονοϊού χτυπήθηκε ανελέητα. Αυτή τη στιγμή τελούμε σε μια ολιγόμενη αναστολή από την Ευρωπαϊκή Ένωση, μας έχει οριστεί αυτό, αλλά θα ξαναξεκινήσουμε σε λίγες εβδομάδες, θέλω να πιστεύω, ώστε να τελειώσει και να παραδοθεί το έργο. Το συγκεκριμένο έργο έχει ένα προϋπολογισμό της τάξης των 100.000 παρακάτι ευρώ για την περιφέρειά μας. Επικεφαλής εταίρος είναι το Εθνικό Ινστιτούτο Έρευνας και Ανάπτυξης του Δέλτα του Δουνάβεως από τη Ρουμανία. Συμμετέχουν φορείς από τη Ρουμανία, από την Ελλάδα είναι η περιφέρειά μας, η Ουκρανία από την, συγγνώμη, ο Οργανισμός Βιώσιμης Ανάπτυξης της Ουκρανίας, και από εκεί πέρα έχουμε και ένα πανεπιστήμιο, Σχολή Θαλάσσιων Επιστημών από την Τουρκία. Είναι ένα σπουδαίο πρόγραμμα που δεν επί της ουσίας, αυτό που θέλει να πετύχει είναι να επικεντρώνεται στη συνεργασία, στη συνέργεια μεταξύ των χωρών που ασχολούνται με υδατοκαλλιέργειες, προκειμένου να βελτιωθούν οι καλές μας πρακτικές, οι διαδικασίες και οι μέθοδοι αναπαραγωγής. Ήδη τρέξαμε διάφορα workshops, κάποια εργαστήρια, τα οποία θα τα εντείνουμε μόλις ανοίξει το πρόγραμμα.
για ανταλλαγή καλών πρακτικών με τους εταίρους. Ήδη επισκεφτήκαμε με τους Ευρωπαίους, οι οποίοι προσήλθαν εδώ το 19 και επιτρέπονταν τα ταξίδια. Επισκεφτήκαμε δύο επιχειρήσεις, μία στη Ροδόπη και μία στην Καβάλα, που ασχολούνται με υδατοκαλλιέργειες, και το Ινάλε εδώ στην Καβάλα. Και ο απότερος στόχος, και αυτό θα γίνει, είναι η δημιουργία μιας διαδικτυακής βάσης δεδομένων, στην οποία θα υπάρχουν επιχειρήσεις, θα περιλαμβάνονται επιχειρήσεις υδατοκαλλιέργειας και μεταποίησης από όλα τα συμμετέχοντα κράτη, και όλοι αυτοί οι άνθρωποι θα μπορούν να έχουν μια διαδικτυακή, αν θέλετε, αλληλεπίδραση, και θα μπορούν να ανταλλάσσουν τις καλές τους πρακτικές. Είναι πολύ σπουδαία όλα αυτά και αφορούν και πολύ κόσμο, πιστέψτε μου. Μάλιστα, κύριε Πουλίτη, να μείνουμε λίγο στο πρόγραμμα Λεκάνη της Μαύρης Θάλασσας, το προηγούμενο το οποίο συζητούσαμε. Βρίσκεται σε διαβούλευση αυτή τη στιγμή, και σίγουρα αυτά τα προγράμματα από την έναρξη της δημιουργίας τους ως την υλοποίησή τους, η διαδικασία είναι αρκετά χρονοβόρα. Παρ' όλα αυτά, υπάρχει κάποιος προγραμματισμός από την περιφέρεια για το πού θα αξιοποιηθούν και πώς οι πόροι όταν θα φτάσουμε στο σημείο αυτό? Ναι, βέβαια. Εμείς το αναφέραμε και στην διαβούλευση που έγινε, ότι σαν περιφέρεια, όταν με το καλό ανοίξουν οι προσκλήσεις, γιατί αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει ανοιχτή πρόσκληση στο συγκεκριμένο πρόγραμμα, όταν με το καλό ανοίξουν, θα στοχεύσουμε στους δύο πρώτους άξονες που σας ανέφερα, δηλαδή στην ξυπνότερη Ευρώπη, δηλαδή στην οφή επιχειρηματικότητα, είναι ένα στοίχημα δικό μας, και επίσης στην πράσινη ανάπτυξη. Η Ευρώπη έχει ένα τεράστιο στοίχημα, θέλει να πετύχει την απόλυτη πράσινη ανάπτυξη στις τάξεις της. Νομίζω ότι είναι σε πολύ καλό δρόμο. Ήδη βλέπουμε ότι γίνονται πράγματα. Φερρυπίν θα αναφέρω, για παράδειγμα, το πρόγραμμα το CIRC Pro, ένα άλλο ευρωπαϊκό πρόγραμμα που τρέχει η περιφέρειά μας, για το οποίο είμαι πολύ περήφανος, και το οποίο επί της ουσίας φέρει το ιδεώδες της κυκλικής οικονομίας, που είναι πολύ πολύ σημαντικό. Μοιάζει με την ανακύκλωση, αλλά δεν είναι ακριβώς αυτό. Η κυκλική οικονομία σημαίνει ότι παίρνουμε ένα προϊόν και δεν το χρησιμοποιούμε και το πετάμε στον κάλαθο των αχρήστων, αλλά εξαντλούμε όλες τις δυνατότητες μέχρι να φτάσει στον κάλαθο των αχρήστων της χρησιμοποίησής του, επιμέρους χρησιμοποίησής του. Εμείς ήδη τρέχουμε στην περιφερειά μας. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα αφορά την κυκλική οικονομία. Όλο αυτό προσβλέπει στην πράσινη ανάπτυξη, στην πράσινη Ευρώπη, και νομίζω ότι σε λίγα χρόνια, ήδη στην Ευρώπη γίνεται αυτό, όλα τα μοντέλα οικονομίας, τα οποία μάλλον είναι γραμμικά, και αυτό είναι πολύ κακό, γιατί γραμμικό μοντέλο είναι τελματώδες και κάποια στιγμή θα οδηγήσει στην απόλυτη καταστροφή. Όλα τα μοντέλα οικονομίας θα γίνουν κυκλικά, θα γίνουν πιο πράσινα, και είναι και μονόδρομος, αν θέλετε, για να μπορέσουμε να επιβιώσουμε και εμείς και οι επόμενες γενιές. Πρωτίστως, γιατί για αυτούς μεριμνούμε και για αυτούς δουλεύουμε. Μάλιστα, κύριε Πολίτη, αναφέρατε πριν ότι οι συνθήκες της πανδημίας αδρανοποίησαν λίγο την εξέλιξη των ευρωπαϊκών προγραμμάτων. Υπάρχει όμως κάποια ενημέρωση για το πότε θα μπορέσουν να επανέλθουν τα πράγματα στην πρώτερη τους κατάσταση? Κοιτάξτε να δείτε, ήταν δύο οι παράγοντες που, αν θέλετε, μας καθιστούν και λιγότερο τυχερούς, να το πω έτσι. Μιας και εμείς αναλάβαμε. Εγώ προσωπικά ανέλαβα το συγκεκριμένο χαρτοφυλάκιο άμα τη λήξη της προηγούμενης προγραμματικής περίοδου, 14 με 20. Η νέα προγραμματική περίοδο 21-27 ακόμα δεν έχει ανοίξει. Ήδη γίνονται διαβουλεύσεις, γίνονται τεράστιες ζυμώσεις σε όλη την ευρωπαϊκή επικράτεια. Και νομίζω ότι δεν απέχουμε πολύ. Σε κάποιες εβδομάδες εκτιμώ ότι σιγά σιγά θα ανοίξει όλο αυτό το πλαίσιο. Και ο κορονοϊός έπαιξε τεράστιο ρόλο. Όλη αυτή η ιστορία με την πανδημία δυστυχώς καθήλωσε κάποια πράγματα. Ωστόσο, εμείς θέλουμε να είμαστε έτοιμοι. Θέλουμε να είμαστε έτοιμοι ώστε να, όταν θα ανοίξουν οι προσκλήσεις, να έχουμε συγκεκριμένες προτάσεις. Ήδη μιλάμε και με εξωτερικούς συνεργάτες, αλλά και με την υπηρεσία, για την οποία υπηρεσία είμαι περήφανος, και θέλω να το πω και δημόσια. Έχουμε τη φίλη μου, τη Βούλα Τιχουρίδη, εκεί στη Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, η οποία πραγματικά υπερβάλλει αυτόν. Είναι λίγοι απομείνοντες υπάλληλοι στη συγκεκριμένη υπηρεσία, ωστόσο νομίζω ότι κάνουν μια πολύ σπουδαία δουλειά. Είμαι αισιόδοξος ότι όλα αυτά θα αλλάξουν. Τους άλλους βλέπετε ότι η πορεία της πανδημίας βαίνει επί τα βελτίο, βελτιώνεται σιγά σιγά. Κάποια στιγμή θεωρώ ότι μετά το καλοκαίρι ίσως θα έχουμε αφήσει την πανδημία πίσω μας. Όλο αυτό θα βοηθήσει και την ατομομηχανή που λέγεται Ευρωπαϊκές Χρηματοδοτήσεις να πάρει μπρος. Γιατί η αλήθεια είναι ότι όλα. Το βλέπετε και εσείς, όχι μόνο στα ευρωπαϊκά προγράμματα, όλες οι εκφάνσεις της ζωής μας δυστυχώς καθυλώθηκαν λόγω της πανδημίας. Έτσι ακριβώς. Μάλιστα, κύριε Πουλίτη, να σας ευχαριστήσουμε πολύ που ήσασταν κοντά μας. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ για το βήμα. Να είστε καλά. Ελαφρώς ικανοποιητική ήταν η κίνηση στην αγορά της Κομωτινής λόγω και των χειμερινών εκπτώσεων, οι οποίες ξεκίνησαν από τις αρχές Ιανουαρίου
και λήγουν σε λίγες πλέον ημέρες. Τελευταίο δεκαήμερο των εκτόσεων και ήδη αυξήθηκε η κίνηση. Μια ανάσα ήταν η περίοδος αυτή για τους επαγγελματίες ώστε να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν στις υποχρεώσεις τους. Εύχη των επαγγελματιών τώρα να μην ξαναχρειαστεί να κλείσουν τα καταστήματα, γιατί η αγορά δεν αντέχει. Όπως τόνισε ο αντιπρόεδρος του Σωματείου Ένδυσης και Υπόδησης, Γιώργος Κασάπης. Διανύουμε τις τελευταίες ημέρες των εκτόσεων, τις τελευταίες 10 ημέρες. Τέλος Φεβρουαρίου τελειώνουν οι εκτόσεις. Εκτός και αν δοθεί βέβαια παράταση, αυτό δεν είναι κάτι που αυτή τη στιγμή είναι γνωστό τουλάχιστον. Η κινητικότητα ήταν σε καλά επίπεδα, θα μπορούσε βέβαια πολύ καλύτερα. Ήταν η δύσκολη χρονιά για όλους μας, οπότε βάσει αυτών προσπαθούμε και εμείς να ανταπεξέλθουμε στις υποχρεώσεις μας. Πιστεύετε ότι πρέπει να συνεχιστεί έτσι τα καταστήματα να παραμείνουν ανοιχτά? Μακάρι να συμβεί αυτό εδώ πέρα, γιατί όπως καταλαβαίνετε, αν ανεβεί το φορτίο στην περιοχή μας, θα αναγκαστούμε να κλείσουμε. Πιστεύω και εύχομαι να συνεχίσει έτσι, ώστε έτσι και η δουλειά να γίνεται και για εμάς, αλλά και για τους καταναλωτές μας. Μπορεί να αντέξει η αγορά ένα νέο κλείσμα? Η αγορά δεν μπορούσε ούτε το προηγούμενο να το αντέξει. Αλλά εάν χρειαστεί, δεν υπάρχει άλλη λύση. Δυστυχώς μετά το υγειονομικό κομμάτι, σίγουρα τα προβλήματα είναι στο οικονομικό κομμάτι. Εκεί είναι μεγάλα τα προβλήματα. Υπάρχουν συνάδελφοι που περνάνε πάρα πολύ δύσκολα. Εύχομαι να μην χρειαστεί να ξανακλείσουμε, όπως είπα και πριν. Το Goethe Institute Θεσσαλονίκη σε συνεργασία με την Artbox Creative Arts Management και την DevHel Expo και στο πλαίσιο του προγράμματος Common Lab διοργανώνουν δωρεάν εργαστήριο για τους κατοίκους των πόλεων της Βορείου Ελλάδος. Για την πόλη της Κομωτινής συμμετέχει ως φορέας η Δημοτική Γενοφυλής Επιχείρηση Δημοτικού Περιφερειακού Θεάτρου Κομωτινής. Για να συζητήσουμε για την πολύ ενδιαφέρουσα αυτή σειρά εργαστηρίων, έχουμε καλέσει σήμερα κοντά μας τον πρόεδρο του ΔΠΘ Κομωτινής, κύριο Ιωάννη Κυριαζή. Κύριε Κυριαζή, να σας καλησπέρισουμε. Καλησπέρα, κυρία Πασχαλίδου. Καλησπέρα και στους τηλεθεατές σας. Εξαιρετικά ενδιαφέρουσα η σειρά των εργαστηρίων, των οποίων συμμετέχει και το ΔΠΘ Κομωτινής. Πρώτη φορά συμμετέχει η πόλη μας στις δράσεις του Goethe Institute. Να σας δώσουμε το λόγο. Πρώτη φορά συμμετέχει η πόλη μας σε αυτή τη σειρά των εργαστηρίων. Είναι ένα πρόγραμμα ιστορίες των πόλεων, το οποίο έχει εκπονήσει το Ινστιτούτο Goethe Θεσσαλονίκη σε συνεργασία με έναν ιδιωτικό φορέα, τον Artbox. Είναι πραγματικά ένας πολύ έμπειρος πάνω σε θέματα πολιτισμού φορέας, ο οποίος έχει αξιόλογα στελέχη, καθώς επίσης και με τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Στα πλαίσια του ενός ευρύτερου προγράμματος, του Common Lab, το οποίο τρέχει αρκετά χρόνια από ό,τι καταλαβαίνω στα πλαίσια αυτά, είναι αυτό το εξειδικευμένο πρόγραμμα που έχει σαν σκοπό ουσιαστικά να φέρει σε επαφή ανθρώπους και φορείς όλων των πόλεων της Βορείου Ελλάδος πάνω σε έναν άξονα έτσι δράσης που να αναδείξει μέσα από την τοπική ιστορία της πόλης, από διάφορες παραδόσεις ή και με σύγχρονα θέματα, να αναδείξει κάποια θέματα της πόλης έτσι ώστε μέσα από τα εργαστήρια τα οποία θα κάνει να μπορέσει να φτάσει να αναδειχθεί ένα θέμα που να δώσει μια άλλη εικόνα της πόλης και για τους κατοίκους της αλλά και για τους επισκέπτες, το οποίο θα παρουσιαστεί μετά στο τέλος σε ένα φεστιβάλ το οποίο χρονολογικά τοποθετείται τον Ιούλιο του έτους, του τρέχοντος έτους, εφόσον βέβαια μπορεί να γίνει και διαζώση σε όλες τις πόλεις και ταυτόχρονα, εφόσον το επιτρέψουν και οι υγειονομικές συνθήκες. Μάλιστα. Αυτή λοιπόν είναι η ιδέα, αυτή είναι η βασική ιδέα αυτού του προγράμματος, δηλαδή δημιουργία ενός δικτύου. Μάλλον μιας ομάδας ανθρώπων και φορέων, οι οποίοι να μπορέσουν μέσα από αυτήν τη διαδικασία να αποκτήσουν δεξιότητες. Δεξιότητες οι οποίες έχουν σχέση με λογοτεχνία, δημοσιογραφία, κινηματογράφο, φωτογραφία, πολιτιστική διαχείριση, θεωρητικές και τεχνικές γνώσεις. Και βέβαια να δημιουργήσει και ένα δίκτυο πόλεων της Βορείου Ελλάδος. Αυτός είναι ο βασικός στόχος αυτού του προγράμματος. Εμείς ανταποκριθήκαμε σε αυτή την πρόσκληση. Ήδη συμμετείχαμε σε μια τηλεδιάσκεψη μέσω Zoom, στην οποία ήταν
Σαν φορέας το Γκέτε μαζί με, τον καλλιτεχνικό διευθυντή του Artbox, αυτού του ιδιωτικού φορέα, τον κύριο Σαββίδη. Κάναμε μια πρώτη επαφή. Υπάρχει μια προθεσμία μέχρι 26 Δευτέρου για την υποβολή εκδηλώσεως ενδιαφέροντος. Μπορούν να συμμετέχουν άνθρωποι και πολίτες και δημότες κάθε ηλικίας, από νεαροί και μέχρι μεγάλοι. Σε αυτά τα συγκεκριμένα θέματα εστιάζεται το ενδιαφέρον. Τα εργαστήρια θα αρχίσουν, εφόσον γίνεται η υποψηφιότητα, θα γίνει μια διαλογή. Αν τυχόν είναι πολλές οι εκδηλώσεις ενδιαφέροντος, ενδεχομένως υπάρχει η σκέψη να γίνουν και άλλα εργαστήρια και δεύτερη σειρά εργαστήρια. Τα εργαστήρια λοιπόν θα αρχίσουν αρχές Μαρτίου και θα τελειώσουν 19 Μαΐου. Καθοδόν η κάθε πόλη θα επιλέξει και το θέμα της μέσα από τους άξονες αυτές θεματικής που έχουν τα συγκεκριμένα εργαστήρια. Με τον απότερο στόχο, όπως είπα και προηγουμένως, να παρουσιαστούν αυτά σε μια ταυτόχρονη εκδήλωση τον Ιούλιο, το λεγόμενο φεστιβάλ, και μάλιστα ταυτόχρονα και διαδικτυακά. Ανάλογα βέβαια και με τα υγειονομικά πρωτόκολλα που θα ισχύουν τότε και ελπίζουμε τότε πραγματικά να έχουν ανοίξει τα πράγματα και να μπορούν να γίνουν διαζώσεις. Μάλιστα, να πούμε ότι τα σεμινάρια πραγματοποιούνται διαδικτυακά και είναι δωρεάν. Αναφέρουμε όμως σε ποιους απευθύνονται. Λοιπόν, απευθύνονται, όπως είπαμε, σε ανθρώπους κάθε ηλικίας, οι οποίοι έχουν έτσι ενδιαφέροντα στον πολιτισμό. Δηλαδή, λογοτεχνία, αυτό που είπα και προηγουμένως. Αν έχει κάποιος ενδιαφέροντα για τη λογοτεχνία, τη δημοσιογραφία, τον κινηματογράφο, τη φωτογραφία, πάνω σε θέματα πολιτιστικής διαχείρισης, όλα αυτά τα θέματα. Όσοι έχουν λοιπόν τέτοιου είδους ενδιαφέροντα, μπορούν να συμμετάσχουν σε αυτά τα εργαστήρια, θα διδάξουν άνθρωποι οι οποίοι είναι καταξιωμένοι πάνω σε αυτές τις ειδικότητες και έχουν εμπειρία. Μάλιστα, την συνολική ευθύνη την έχει η κυρία Έλλη Χρυσίδου, που είναι στέλεχος της Artbox και η οποία διατέλεσε και αντιδήμαρχος πολιτισμού στην προηγούμενη δημοτική περίοδο Θεσσαλονίκης. Και βέβαια το γενικό πρόσταγμα το έχει η κυρία Μπεάτα Κέλλερ, η οποία είναι και η γενική διευθύντρια του Ινστιτούτου Γκέτε. Μάλιστα. Κύριε Κυριαζή, να δώσουμε περισσότερες πληροφορίες όσον αφορά την συμμετοχή, να δώσουμε τις ημερομηνίες κατά τις οποίες μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να δηλώσουν συμμετοχή, καθώς και τον τρόπο υποβολής ενδιαφέροντος της συμμετοχής τους. Λοιπόν, συμμετοχή υπάρχει μία προθεσμία μέχρι 26 Φεβρουαρίου να εκδηλωθεί το ενδιαφέρον. Μάλιστα. Η συμμετοχή δηλώνεται μέσα, όπως είπαμε, όπως φαίνεται και στο δελτίο τύπου, υπάρχει μία φόρμα στην οποία μπαίνει διαδικτυακά όποιος το επιθυμεί. Μπορεί αυτό να το δει και στο face του θεάτρου μας. Έτσι υπάρχει αυτή η φόρμα. Μέσα από αυτή λοιπόν τη φόρμα δηλώνεται η συμμετοχή. Τα εργαστήρια, μετά την διαλογή και την επιλογή των ανθρώπων οι οποίοι θα πλαισιώσουν αυτά τα εργαστήρια, και είπα και προηγουμένως ότι αν τυχόν υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον, υπάρχει σκέψη από ό,τι μας είπαν να γίνουν και δεύτερη σειρά εργαστηρίων. Τα εργαστήρια λοιπόν θα αρχίσουν από τις 3 Μαρτίου μέχρι τις 19 Μαΐου. Θα είναι κάθε Τετάρτη 6 με 7.30 το απόγευμα. Είπαμε και προηγουμένως ότι τα θέματα είναι διάφορα. Αναφέρονται στην λογοτεχνία, στην προφορική ιστορία, στη φωτογραφία, στην κινούμενη εικόνα, στο podcast, στο πώς κάνουμε ένα φεστιβάλ. Μέσα εμείς συγκεκριμένα για τη δικιά μας πόλη θα δούμε τι ενδιαφέρον θα εκδηλωθεί και ουσιαστικά ο δικός μας ο ρόλος θα είναι αν μπορέσουμε να οργανωθούμε με τις υποψηφιότητες που θα υπάρξουν, αυτούς που θα συμμετάσχουν, να οργανωθούμε έτσι πάνω σε μια θεματική, να επιλέξουμε το θέμα αυτό το οποίο θα αναδείξουμε και που θα έχει βέβαια σχέση με την τοπική ιστορία της πόλης μας, με την παράδοσή της ή με κάποιο σύγχρονο θέμα που σχετίζεται όμως με την πόλη της Κομοτηνής. Και έτσι αυτό να το δουλέψουμε κατά τη διάρκεια των εργαστηρίων, προκειμένου να φτάσουμε σε ένα τελικό αποτέλεσμα, σε ένα έργο όπως λένε και αυτοί, το οποίο θα το αναδείξουμε μετά στο φεστιβάλ το οποίο θα γίνει τον Ιούλιο. Αυτοί που θα διδάξουν στα εργαστήρια και είναι μέλη της Artbox είναι η κυρία Έλλη Χρυσίδου, η οποία είναι εικαστικός και είναι και υπεύθυνη του εργαστηρίου. Αυτή διατέλεσε και αντιδήμαρχος πολιτισμού του Δήμου Θεσσαλονίκης. Είναι η κυρία Σώτη Τριανταφύλου, συγγραφέας. Η Ανίτα Μορδεχάη, δημοσιογράφος. Ο Στέφανος Σακύρης είναι φωτογράφος. Ο Αντώνης Βαλιονδράς, κινηματογραφιστής. Και ο καλλιτεχνικός διευθυντής της Artbox, ο κύριος Χρήστος Σαββίδης, ο οποίος έχει και την γενική επιμέλεια των εργαστηρίων. Εξαιρετικά. Του όλου προγράμματος. Κύριε Κυριαζή, το θέμα το οποίο θα επιλέξει κάθε πόλη θα κριθεί από το ενδιαφέρον των συμμετοχών, δηλαδή κατά τη διάρκεια της αίτησής τους ρωτούνται οι συμμετέχοντες σε ποια ενότητα θα ήθελαν να ενταχθούν. Ναι, κύριε Πασχαλίδου, προφανώς με τη βοήθεια
αυτών των συνεργατών της Artbox και γενικά του προγράμματος, εμείς οι οποίοι αυτήν την κομμωτινή θα συμμετάσχουμε σε συνεργασία με αυτούς, θα επιλέξουμε καθοδόν το θέμα το οποίο θα αναδείξουμε και το οποίο βέβαια, όπως λέω, θα πρέπει να έχει σχέση με την πόλη μας. Έτσι. Αυτός είναι και ο σκοπός, γι' αυτό και επιγράφεται το πρόγραμμα αυτό, Ιστορίες των Πόλεων. Έτσι. Δεν έχει το ακόμα, βέβαια, δεν έχει, υπάρχουν ιδέες βέβαια από εμάς. Θα δούμε τώρα, όταν θα συγκεντρωθούμε πλέον σαν ομάδα Κομωτινής, θα συζητήσουμε και μεταξύ μας και με τη βοήθεια βέβαια και του προγράμματος και των ειδικών του προγράμματος, θα επιλέξουμε ένα θέμα το οποίο θα το δουλέψουμε καθ' όλη τη διάρκεια. Βέβαια, είναι ο Μάρτιος, ο Απρίλιος και ο Μάιος. Έχουμε δηλαδή περίπου ένα τρίμηνο, θα μπορούμε να το δουλέψουμε και ταυτόχρονα βέβαια θα αποκτήσουμε και γνώσεις, υποτίθεται, έτσι, μέσω αυτών των εργαστηρίων, έτσι ώστε. Γιατί ένας στόχος του προγράμματος είναι η δημιουργία, δηλαδή η απόκτηση δεξιοτήτων από αυτούς που θα συμμετάσχουν στα εργαστήρια αυτά, με απότερο στόχο να δημιουργηθεί αυτό το έργο. Και ο δεύτερος στόχος του προγράμματος, όπως μας είπαν, είναι να δημιουργηθεί ένα δίκτυο πόλεων της Βορείου Ελλάδος, το οποίο μάλιστα αυτοί το βλέπουν μακροπρόθεσμα. Δεν είναι δηλαδή ένα πρόγραμμα το οποίο θα τελειώσει με το φεστιβάλ τον Ιούλιο. Έχουν σκοπό και τα επόμενα χρόνια να το εμπλουτίσουν και με άλλες δράσεις και βέβαια και με την εισχώρηση και άλλων ενδεχομένως πόλεων που δεν θα έχουν μπει σε αυτή τη φάση μέσα. Εμείς θεωρήσαμε ότι είναι μια πολύ αξιόλογη πρωτοβουλία, γι' αυτό και την αγκαλιάσαμε και διαχύσαμε αυτή την πληροφορία έτσι στην πόλη μας και βλέπουμε τώρα να δούμε τις συμμετοχές που θα υπάρξουν έτσι ώστε να μπορέσουμε να οργανωθούμε και να κάνουμε κάτι το οποίο θα έχει έτσι και αντίκτυπο στην πόλη. Πολύ ωραία. Περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αντλήσουν και από την ιστοσελίδα του ΔΠΘ Κομωτινής αλλά και από την σελίδα μέσα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Κύριε Κυριαδίνα, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για την ενημέρωση. Να είστε καλά. Και εμείς ευχαριστούμε, κυρία Πασαλιώτο. Να είστε καλά. Δωρεά εξοπλισμού παρέλαβε από τον Δήμο Κομωτινής το τμήμα Σαμαριτών Διασωστών του Ερυθρού Σταυρού Κομωτινής. Ο πρόεδρος του τμήματος ευχαρίστησε τον Δήμαρχο σε δηλώσεις του στην κάμερα του τηλεοπτικού μας σταθμού, καθώς παράλληλα αναφέρθηκε και στη συνδρομή του Ερυθρού Σταυρού σε διάφορες δραστηριότητες εξυπηρέτησης των πολιτών. Ένα φορείο και υλικά πρώτων βοηθειών δώρησε ο Δήμος Κομωτινής στο παράρτημα Κομωτινής του Ερυθρού Σταυρού. Ο πρόεδρος του παραρτήματος, Κωνσταντίνος Σημανιμίδης, ευχαρίστησε τον Δήμο και αναφέρθηκε στον εξοπλισμό και πώς ουσιαστικά είναι για την τοπική κοινωνία. Οι εθελοντές του Ερυθρού Σταυρού, ακούραστα και αφιλοκερδώς, παραβρίσκονται σε πληθώρα δραστηριοτήτων που λαμβάνουν χώρα στην πόλη της Κομωτινής και όχι μόνο. Παράλληλα όμως, εκτός από όλα αυτά που ήδη υλοποιεί εδώ και αρκετούς μήνες, πλέον θα μεταφέρει και ηλικιωμένους που δεν μπορούν να μεταφερθούν στα εμβολιαστικά κέντρα. Είχατε μία προσφορά, μία δωρεά από τον Δήμο Κομωτινής. Τι αφορούσε αυτό? Είχαμε μία δωρεά από τον Δήμο Κομωτινής. Αφορούσε ένα φορείο και κάποια υλικά πρώτων βοηθειών. Ήταν κάτι το οποίο φυσικά δεν το περιμέναμε. Ήταν ιδιαίτερα ωφέλιμο για μας, γιατί ουσιαστικά δεν είναι κάτι που μένει στους εθελοντές. Είναι υλικά και εργαλεία τα οποία είναι συνέχεια προς όφελος των πολιτών του νομού μας και φυσικά και των γειτονικών νομών που συνδράμουμε πάρα πολύ τακτικά. Οπότε ήταν εργαλεία τα οποία θα αυξήσουν τη δυναμική του τμήματος και είναι πάρα πολύ χρήσιμο για μας να έχουμε τέτοιες δωρεές για να μπορούμε να συνδράμουμε ακόμη πιο δυναμικά. Παράλληλα, οι δραστηριότητες θα συνεχίζονται, συμμετέχετε θελοντικά και πάλι σε πάρα πολλά. Να πούμε λίγο να θυμίσουμε πού ακριβώς βρίσκεστε. Συνεχίζουμε να βρισκόμαστε για 300 μέρες συν στο δικαστικό μέγαρο της Κομωτινής. Πλέον έχουμε ξεκινήσει τη συνδρομή μας στο κέντρο υγείας Κομωτινής, όπου ξεκίνησαν οι εμβολιασμοί για τον COVID-19 και εκεί πέρα είμαστε και σε πρωινή και σε απογευματινή βάρδια. Αυτή τη βδομάδα έχουμε την επισητιστική βοήθεια του Δήμου Κομωτινής, όπου οι εθελοντές μας συνδράμουν και εκεί πέρα. Και φυσικά μια πολύ καινούργια δράση που ξεκίνησε και ήδη έχει τους δύο πρώτους ανθρώπους που θα εξυπηρετήσουμε. Είναι οι εμβολιασμοί που πρέπει να γίνουν και τα ραντεβού που έχουν κλειστεί, αλλά για ανθρώπους που είναι αβοήθητοι και ανήμποροι και δεν μπορούν να μετακινηθούν. Σε συνεργασία με το Βοήθεια στο Σπίτι και το Δήμο Κομωτινής, αναλαμβάνει ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, φυσικά δωρεάν, να μετακινήσει όλους αυτούς τους ανθρώπους προς το εμβολιαστικό κέντρο και να τους επιστρέψει φυσικά στο σπίτι τους. Από τις 9 έως και τις 12 Φεβρουαρίου διεξήχθη προγραμματισμένη εθνική άσκηση του πολεμικού ναυτικού στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή Κεντρικού και Βορείου Αιγαίου
με τη συμμετοχή πλοίων των διοικήσεων φρεγατών, ταχαίων σκαφών, πλοίων επιτηρήσεως υποβρυχίων, ελικοπτέρων της Διοίκησης Αεροπορίας Ναυτικού, καθώς και των μονάδων της Διοίκησης Υποβρυχίων Καταστροφών. Κατά την ανωτέρω άσκηση εκτελέστηκαν προχωρημένα γυμνάσια και τακτικά αντικείμενα σε όλες τις μορφές πολέμου. Η εν λόγω άσκηση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του ετήσιου προγράμματος επιχειρησιακής εκπαίδευσης του πολεμικού ναυτικού, με σκοπό τη διατήρηση και την περαιτέρω επαύξηση της επιχειρησιακής ετοιμότητας και μαχητικής ικανότητας των συμμετοχών των. Πάμε να δούμε ποια φαρμακεία δεν εκτερεύουν για σήμερα 5η 18 Φεβρουαρίου αλλά και αύριο Παρασκευή 19 του μηνός. Η πρόγνωση του καιρού για την πόλη της Κομωτινής αλλά και ολόκληρη την περιφέρεια για αύριο Παρασκευή 19 Φεβρουαρίου.
ακολουθήσατε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του TV Ροδόπη Ανατολικής Μακεδονίας και Τράκης. Εσείς μπορείτε να παρακολουθείτε όλα τα δελτία ειδήσεων και όλες τις εκπομπές μας μέσα από την ηλεκτρονική μας εφημερίδα www.rodopinet.gr καθώς και από το Facebook TV Ροδόπη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο βράδυ.